Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα προσωπικό θέμα και μετά θα συνεχίσω. Είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος που εκτελεί χρέη δημάρχου αναφέρεται σε προσωπικά μου δεδομένα και προσπαθεί να με προσβάλλει. Και είναι η δεύτερη φορά που εσείς δεν κάνετε τίποτα. Εσκεμμένα άφησα τον χρόνο να περάσει για να δω τις ενεργείες σας. Βέβαια, πρόλαβαν οι καλοθελητές και το σηκώσαμε στα site με το δικό τους πάντα τρόπο, ώστε να αναδείξουν τη μία πλευρά. Όσον αφορά το θέμα το περάστε στο ταμείο και πηγαίνετε να κανονίσετε, θέλω να πω στον κύριο που εκτελεί χρέη δημάρχου και δεν είχε τη δυνατότητα να εκλεγεί δήμαρχος, ότι το μόνο χρέος που έχω στο ταμείο είναι 2.500 ευρώ από την επιχείρηση που διατηρούσα και αυτό είναι ένα πρόστιμο που μου έχει καταλογίσει ο ίδιος. Επίσης θέλω να σημειώσω ότι έχω κάνει ρύθμιση και έχω τακτοποιήσει και τις δόσεις. Αυτό όσον αφορά την προσωπική επίθεση και παρακαλώ Πρόεδρε την επόμενη φορά να τον επιλέξετε και να σταματήσει να αναφέρεται σε προσωπικά δεδομένα με μόνο σκοπό να με μειώσει πράγμα που δεν θα καταφέρει ποτέ. Μπαίνω μέσα στην τοποθέτησή μου. Λοιπόν, όσον αφορά την οριοθέτηση του ρεύματος, η οριοθέτηση του ρεύματος γίνεται με τρόπο στον οποίο εξυπηρετεί μόνο το Υπουργείο και τα σχέδια του Υπουργείου έτσι όπως εγώ αντιλαμβάνομαι. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε το οικοσύστημα, δεν τους ενδιαφέρει ούτε η μορφή και στην ουσία δεν θέλουν να λύσουν και το πρόβλημα. Από ό,τι κατάλαβα έχουν πάρα πολλοί ενστάσεις και ακόμα και συνάδελφοι συμπολίτευσης που βέβαια επαινούν τον σίγουρο της αντιπολίτευσης ψηφίζει θετικά σε μια εισήγηση, αλλά αυτοί, ενώ και αν διαφωνούν, ψηφίζουν υπέρ της εισήγησης. Όταν κάτι το επικροτείς, οφείλεις όταν διαφωνείς να πράξεις το ίδιο, αν θες να είσαι συνεπής με τα λόγια και με τα έργα. Αλλιώς, για μένα, δεν είσαι έτοιμος σε εισαγωγικά σχημαλό. Όσον αφορά το πολιτικά, ευχαριστώ κυρία. Όσον αφορά τον έτερο ομιλητή της συμπολίτευσης, ο οποίος διαφώνησε, έχω την εντύπωση ότι τελικά θα συμφώνησε, διότι γίνανε οι απαραίτητες συστάσεις στην κομματική γραμμή που δεν έχει επιβληθεί, αλλά επιβλήθηκε αργότερα, σύμφωνα με την άποψή μου. Το έργο είναι έργο 100 εκατομμυρίων, αλλά απαλωτριώσεις δεν γίνονται. Διότι τα 100 εκατομμύρια δεν χάνουν, δεν φτάνουν. Φτάνουν μόνο για να γίνουν πράγματα που μας εξυπηρετούν σε άλλους τομείς. Θέλω να θυμίσω ότι όλοι αυτοί που είχαν πρόβλημα στη Μάδρα είχαν χτίσει στα μπαζωμένα ρέματα. Όπως και κάποιοι έχουν χτίσει στα όρια του ρέματος ή σε κάποιο εκβολή του ρέματος. Και το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε, αν έχουμε συνείδηση, είναι να πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους πούμε ότι από εδώ πρέπει να φύγετε, να τους δώσουμε μια λύση βέβαια, δεν είμαι άνθρωπος, άλλωστε έχω μεγαλώσει και εγώ σε αυτήν εδώ. Να τους δώσουμε μια λύση και να τους προφυλάξουμε πραγματικά. Αυτό σημαίνει κοινωνικό κράτος. Να θέλει πραγματικά να λύσει το πρόβλημα. Όχι να το κουκουλώσει, όχι να κάνει τη δουλίτσα του και όχι. Εν τη ρήμη του λόγου νομίζω ότι είπε για το σχέδιο πόλης. Δεν υπάρχει σχέδιο πόλης σε κανένα σημείο του ρεύματος. Αλλά προφανώς, λανθάνουσα γλώσσα λέει πάντα την αλήθεια, ο σκοπός είναι το σχέδιο πόλης και όχι το ρεύμα. Δεν θέλουν να ερευνήσουν το ρεύμα, θα το κάνουν έτσι πως θα το κάνουν ώστε να μην ενοχλήσουν πολύ και να κάνουν τη δουλίτσα τους και να έχουν τα ωφέλη που θέλουν. Περιμένω να δω τους κύριους που διαφωνούν. Γιατί μου θυμίζει κάποιους άλλους στη Βουλή με μεγάλο στόμα που διαφωνούσαν για τα μνημόνια και μετά ενώ διαφωνούσαν τα ψηφίζανε και κλαίγανε. Η υποκρισία έχει κάποιο όριο. Ευχαριστώ πολύ.